Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της τρίτης έβρεσης κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Ντένι Καμαρίδη από τον Enjoy Radio σε αναμετάδοση από την e-pavlathrakinews.gr. Μας τα χαλάει λίγο καιρό σήμερα, βροχούλες περιμένουμε για το απόγευμα. Ψιλοβρόχια δηλαδή, μην φανταστείτε τίποτα σπουδαίο. Αλλά από Τετάρτη και πάλι θα έχουμε έτσι μια μουντάδα και βροχούλα. Παρ' όλα αυτά, μύρισε το καλοκαίρι. Χθες οι παραλίες ήταν σχεδόν γεμάτες. Να χαλαρώσει τέλειο ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, γιατί τα προβλήματα έχουν ξεφύγει, έχουν ξεπεράσει τις αντοχές, ιδιαίτερα των Ελλήνων, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βέβαια, για την Ξάνθη είχαμε ένα γεγονός, όχι ιδιαίτερα παρήγορο, ευχάριστο, την ήττα της ΠΑΕΣ κοντά Ξάνθη από τον Ολυμπιακό στον τελικό του κυπέλου. Δεν τη σηκώσαμε την κούπα, όπως λέμε, αλλά παρόλα αυτά και μόνο το γεγονός ότι η ομάδα μας, η ποδοσφαιρική ομάδα, έφτασε στον τελικό μιας πανελλήνιας διοργάνωσης και μόνο το γεγονός ότι συγγνώμη, στηρίχτηκε από τόσους ξανθιώτες, βγάζει κάποια μηνύματα ότι η Ξάνθη αγαπάει την ομάδα. Γι' αυτό καλό θα είναι να γίνει διακριτό πότε είναι η ομάδα της Ξάνθης και πότε είναι η ομάδα του Πανόπουλου. Σαφώς ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά της ΠΑΕ, ο μεγαλομέτωχος και ιδιοκτήτης ουσιαστικά, είναι αυτός που έφτασε όπου έφτασε την ομάδα. Πριν όμως με ενοχλεί το γεγονός όταν αναφέρονται κάποιοι στη Σκόντα. Νίκησε η Σκόντα, λέει. Αν νίκησε η Σκόντα ή αν έχασε η Σκόντα, ποσός μας ενδιαφέρει. Ούτε που μας νοιάζει. Όμως η ΠΑΕ Σκόντα Ξάνθη και μόνο που αναφέρεται στην πόλη και μόνο που είναι η ομάδα της πόλης, της Ξάνθης, του νομού γενικότερα, σαφώς και μας ενδιαφέρει. Έτσι στηρίζουν λοιπόν οι φίλαθλοι την ομάδα και όχι σαν μια ΑΕ ενός ιδιοκτήτη. Τα λέω αυτά για να έτσι ξεχωρίζουμε, για να διαχωρίζουμε ορισμένα πράγματα. Κανένα αφεντικό δεν έχει Ξάνθη, γιατί ακούγεται γι' αυτό. Είναι επίσης κάτι που με ενοχλεί. Το αφεντικό λέει της Ξάνθης. Αν κάποιοι θέλουν να έχουν αφεντικά, έτσι, όχι στη δουλειά τους, στη ζωή τους, με γεια τους και με χαρά τους. Αν είναι ραγιάδες, δικό τους θέμα. Αφεντικά η Ξάνθη δεν έχει. Αφεντικό έχει η ΠΑΕ Σκόντα. Εκεί υπάρχει αφεντικό. Όπως στη δικιά μου τη δουλειά αφεντικό είμαι εγώ, στην δικιά σου τη δουλειά αφεντικό είσαι εσύ, έτσι και εκεί είναι αυτός. Το Ξάνθη όμως σώζει την ομάδα και φέρνει κοντά της 4.000 κόσμο στην Αθήνα. Γιατί αν ήταν ΠΑΕ Σκόντα Πανόπουλος, δεν θα έχει ούτε 10 άτομα. Έτσι. Αυτά για να είμαστε εξηγημένοι. Σαφώς και θέλαμε η ομάδα μας να νικήσει, να πάρει το κύπελο, αλλά παρόλα αυτά και μόνο το γεγονός ότι έφτασε εκεί που έφτασε, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ότι μας έκανε υπερήφανος έστω και αυτή, όχι έστω, αυτή η πολύ σημαντική διάκριση. Να φτάσει δηλαδή στο τελικό του κυπέλου. Αυτά σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά. Όμως είναι σχεδόν πολυτέλεια να μας μένει περιθώριο, αν θέλετε και ψυχικό περιθώριο, να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο παρά με την μούργα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και που, συγγνώμη, χαλάει τη ζωή μας. Χαλάει την καθημερινότητά μας. Λέγαμε λίγο πριν για τον κύριο Βαρουφάκη και για όλα αυτά τα οποία κάνει, λέγονται κτλ. Κτλ. Θα μείνω στο τελευταίο. Στο ότι δηλαδή η χώρα πρέπει να βρει το βηματισμό της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια όχι μόνο οικονομική, αλλά και πολιτική δίνη. Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Καλώς ή κακώς αυτές είναι. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, δεν θα το περίμενε ούτε στα καλύτερα του όνειρα ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό, ότι δηλαδή θα είναι η μοναδική επιλογή πλέον και όχι ως μονόφθαλμοι στους τυφλούς, αλλά ως λιγότερο τυφλοί στους περισσότερους τυφλούς. Στους περισσότερο τυφλούς. Δυστυχώς πάμε τυφλά. Φαίνεται ότι παίξαμε από την αρχή με μπλόφες και ότι μας γυρνάνε μπούμεραγκ. Ότι βρισκόμαστε
ένα βήμα πριν από το τέλος, το οποίο άλλοτε προϊονίζεται καλό και άλλοτε καταστροφικό, αλλά η μηχανή, όπως είπα λίγο πριν, παραμένει κλειστή. Η μηχανή του αεροσκάφου, του αεροσκάφους που λέγεται Ελλάδα και πετάει, είναι κλειστή, οι τουρμπίνες είναι κλειστές. Και προσπαθούν κάποιοι να προσγειώσουν το σκάφος ομαλά. Πράγμα που είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Πώς θα πάρει λοιπόν μπροστά η μηχανή? Πώς θα επανέλθει το πιδάλιο, αν θέλετε το κάνουμε λίγο πιο θαλασσινό λόγω καιρού? Πώς θα επανέλθει το πιδάλιο και θα ακούσει τον καπετάνιο? Αν μπορέσει και πάρει μπροστά η λεγόμενη αγορά. Αν δηλαδή ο κόσμος πάρει αυτά που περιμένει, σαφώς αναφέρουμε πρωτίστως στα οικονομικά δεδομένα, και αν κινηθεί λίγο αυτό που λέμε αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Αν κινηθεί όλο αυτό το πράγμα στο οποίο εντασσόμαστε άπαντες. Προς το παρόν είναι τα πάντα νεκρά. Υπάρχει στάση πληρωμών και δεν περιμένουμε να μας το ανακοινώσει κανένας. Υπάρχει στάση πληρωμών έτσι κι αλλιώς, και αυτοί που το χρησιμοποιούν ως χαρτί στο μανίκι τους είναι ανόητοι. Ήδη η στάση πληρωμών υπάρχει εδώ και καιρό, να μην πω χρόνια. Δεν πληρώνονται αυτοί που πρέπει να πληρωθούν. Αυτοί που μπορούν να κινήσουν τη λεγόμενη πιάτσα. Το θέμα είναι αν φτάσουμε στο τέλος των διαπραγματεύσεων και συνεχίσει η ρευστότητα, ή αν μας πάρει και μας σηκώσει. Σε ό,τι αφορά αυτά τα διαπραγμάτευτα, τα οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό δήλωναν κάποιοι ότι είναι, βλέπουμε ότι μπαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και είναι σαφώς και οι συντάξεις μέσα, είναι και οι μισθοί μέσα, είναι και όλα αυτά οι κόκκινες γραμμές, οι λεγόμενες που υπήρχαν, αλλά που δυστυχώς ξεθοριάζουν, είναι και ο έμφυα μέσα που παραμένει, είναι και όλα αυτά τα οποία την ίδια μέρα των εκλογών θα σχιζόταν, αλλά παραμένουν και όχι μόνο διαπραγματεύονται, αλλά έρχονται, ήρθαν μάλλον για να μείνουν. Και από τη μία ο κόσμος δεν παίρνει αυτά που πρέπει να πάρει, και από την άλλη απαιτούν να δώσει περισσότερα από αυτά που έδινε μέχρι τώρα. Είναι αντιστρόφως ανάλογο το κλάσμα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία. Δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Και φυσικά αδικίες, πολλές αδικίες. Στη μανία λοιπόν να μαζευτεί χρήμα από την κυβέρνηση, υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες. Λίγο πριν αναφέρθηκα σε μια αδικία προσωπικά. Είναι η δεύτερη που μου συμβαίνει μέσα σε 3 μέρες. Η δεύτερη. Χωρίς να έχεις καμία σχέση με κάτι, τζούψουρ για ένα γαλασάκι. Και λες, μα δεν αφορά εμένα. Απλά πράγματα. Κι όμως, για να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντες, ότι δηλαδή κάποιος έκανε λάθος, αδερφέ. Ένας υπάλληλος ή κάποιος κακοπροαίρετος έκανε ένα λάθος. Θα πρέπει να μπει στη διαδικασία. Να πας σε βουλευτής νομικούς, να πληρώσεις δικηγόρους, να πληρώσεις το μισό του παραβόλου, το μισό δηλαδή του προστίμου, για να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντες και να τα πάρεις πίσω μετά από 10 χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να υποθεί ως κράτος δικαίου. Μου πήρε μια φίλη τηλέφωνο, ακούγοντάς με λίγο πριν στο Γιάννη τον Κορόγια, για την κλίση του 2010. Ήταν αυτή η κλίση, πριν από 5 χρόνια, όπου αναφέρει άλλο αυτοκίνητο, άλλο νούμερο πινακίδας, άλλο χρώμα, άλλη μάρκα και τζούπα από κάπου κάτω κάποιος πάει και κολλάει το όνομα της επιχείρησής μας, της εκδότηρας επιχείρησης, της Τράκης. Άντε τώρα εγώ να παρατήσω τη δουλειά μου για 80 ευρώ, να πάω να βρω ποιος ήταν αυτός που το 10 έβαλε κάτω, ποιος άθλιος ήταν, που χωρίς να ψάξει έβαλε από κάτω το πρόστιμο μια επιχείρηση, ένα όνομα, θα μπορούσε να βάλει ένα ιδιώτη, χωρίς να δει καν αν αντιστοιχεί το τηλέτο αυτοκίνητο αυτό σε αυτό το όνομα. Αντί λοιπόν να ψάξει η αρχή αυτόν που έκανε λάθος και να του ζητήσει τα ρέστα, έρχεται, τσιμπάει τον πολίτη, του λέει πληρώνει το πρόστιμο, διαφορετικά το κοινοποιώ στο δημόσιο ταμείο. Το καταλαβαίνετε? Όσοι δεν το έχετε πάθει, θα το πάθετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Στη μανία να εξοικονομήσουν χρήματα, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν Χριστό που λένε. Τίποτα. Και επαναλαμβάνω, πόσο μπορεί να λέγεται αυτό κράτος, κράτος δικαίου,
όταν πιάνει έναν πολίτη, μια εταιρεία ανύπαρκτη, συγγνώμη, που δεν έχει εμπλακεί σε κάτι και ξαφνικά φαίνεται χρεωμένο στο Δημόσιο Ταμείο με ένα πρόστιμο, το οποίο πρέπει να πληρώσει. Ναι, με αυτά και με αυτά όμως, αυτό το κράτος αδίκου δεν μπορεί να διαμορφώσει πολίτες συνεπείς απέναντί του. Τι θα κάνει? Θα κάνει φοροφυγάδες, θα κάνει φοροκλέφτες. Γιατί? Γιατί το ίδιο συμπεριφέρεται κατά αυτή την έννοια. Απλά πράγματα. Μάχερα να έδωσες, μάχερα θα λάβεις. Αλλά το μαχαίρι και το πεπόνι το κρατάει μία πλευρά και όχι η άλλη. Έχουμε και κάποια ακόμη θέματα όμως που τρέχουν και που είναι πολύ σημαντικά. Επαναλήφθηκε ένα περιστατικό βίας και τρόμου στη Γεννησία Ξάνθης μέσα σε λίγες ημέρες. Θύματα ηλικιωμένοι άνθρωποι που μένουν στο χωριό, στο σπίτι τους και δέχονται επιθέσεις από κάποιους αγνώστους, οι οποίοι όμως αποδεικνύονται γνωστοί. Πήραμε λοιπόν και άλλο αστυνομικό δελτίο. Και άλλο συμβάν παρόμοιο με αυτό που έγινε πριν από λίγες ημέρες και πάλι στη Γεννησία. Δράστης με κουκούλα και μαχαίρι μπουκάρισε σπίτι ηλικιωμένης και με την απειλή του μαχαιριού της ξαφρίζει ό,τι έχει δεν έχει. Το αστυνομικό δελτίο λέει στο τέλος ότι είναι γνωστός ο δράστης και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, το κάθαρμα έχει ξανακάνει τη δουλειά. Την ξανακάνει. Δηλαδή, μπαίνει σε ένα σπίτι με μια ηλικιωμένη γυναίκα με μαχαίρι και κουκούλα και της παίρνει ουσιαστικά τη ζωή. Μπορεί να μην της τη δολοφόνησε. Αλλά τελειώνει η ζωή για τη γυναικούλα αυτή. Και κυκλοφορεί ελεύθερος και το ξανακάνει. Αυτό δεν ξέρω νομικά ή δικονομικά πώς στέκεται, αλλά στη συνείδηση των πολιτών δείχνει ότι το κράτος δεν τον προστατεύει. Και αν δείτε τα αστυνομικά συμβάντα που δημοσιεύουμε συνήθως, από κάτω, στο τέλος, λένε ότι ο δράστης ήταν γνωστός από το παρελθόν γιατί είχε υποπέσει σε ανάλογα αδικήματα, δηλαδή καθέξιν και κατ' επανάληψη. Όταν γίνεται ένα έγκλημα, ένα ποινικό αδίκημα από ίδιο πρόσωπο, είτε αυτός χώνει ναρκωτικά, είτε αυτός είναι κλεφτρών, είτε αυτός είναι επίδοξος βιαστής, είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να κυκλοφοράνε έτσι γύρω ανάμεσά μας. Κάπου το σύστημα χωλαίνει. Και την ίδια στιγμή αυτός που χρωστάει στο δημόσιο, είτε γιατί του βάλανε ένα πρόστιμο καλή ώρα όπως είπα προηγουμένως, είτε γιατί χρωστάει από το ΦΠΑ οτιδήποτε άλλο, να βρίσκεται στη φυλακή. Δηλαδή, οι ποινικοί εκλαμβάνονται ως ίσονος σημασίας εγκληματίες από ότι οι οικονομικοί. Και έτσι είναι ουσιαστικά. Γιατί αν χρωστάς στο δημόσιο πάνω από ένα ποσό, είσαι εγκληματίας χωρίς κανένα ίκτο. Αν είσαι ποινικός εγκληματίας, υπάρχουν λαφρυντικά. Και αυτό είναι άδικο. Και αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις όχι μόνο για να διασαλευθούν οι κοινωνικές ισορροπίες, αλλά για να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα, τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Και να δημιουργηθεί και μια νέα γενιά, αν θέλετε, ποινικών εγκληματιών, οι οποίοι θα ξέρουν εκ των προτέρων ότι θα πέσουν πιο μαλακά από ότι αν θα είναι οικονομικοί εγκληματίες. Είναι άδικο λοιπόν. Θα πρέπει η ταγή της πολιτείας, η λεγόμενη ταγή της πολιτείας, να προσεγγίσουν αυτές τις αδικίες και να τις αλλάξουν. Πάμε παρακάτω. Γράφω στην εφημερίδα Θράκη σήμερα και πάλι εξ αφορμής πάλι αστυνομικών συμβάντων ότι ένα άλλο θέμα που αφορά στη λαθρομετανάστευση και στην διακίνηση λαθρομεταναστών ίσως να είναι το μείζον πρόβλημα που απασχολεί την Ευρώπη πλέον. Προσέξτε, όχι μόνο τη χώρα μας, την Ευρώπη. Διακρίνω σε τρία μόλις αστυνομικά δελτία ανάλογα, την ίδια ημέρα, τέσσερις διαφορετικοί διακινητές, κανένας Έλληνας. Ένας Γερμανός,
δύο Πακιστανοί και δύο Μπαγκλαντές. Αυτό το είπα και προχθές την Παρασκευή. Βλέπω όμως και πάλι σε κάθε φορά, δηλαδή καθημερινά, όταν τα αστυνομικά συμβάντα αναφέρονται σε διακίνηση λαθρομεταναστών, οι διακινητές είναι οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Γερμανοί, οι Πακιστανοί, οι Σύριοι, οι Μπαγκλαντισιάνοι. Δηλαδή μια μπίζνα που γίνεται στη χώρα μας με αλλοδαπούς που ήρθαν ως δύσμυροι αλλά έγιναν τρίσμυροι αυτοί που έπεσαν θύματά τους στη συνέχεια, οι οποίοι οικονομάν στην καμπούρα φυσικά των λαθρομεταναστών και των Ελλήνων πολιτών, αλλά κανένας φορέας, κανένας από αυτούς τους αντιρατσιστές που κάνουν τόσα και τόσα, που διέχουν τόσα και τόσα, που φωνάζουν τόσο και τόσο, δεν έχει καταγγείλει. Δεν έχουν βγει αυτοί να πούν ότι, ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί που διακινούν αυτόν τον κόσμο, που είναι η, αν θέλετε, η αφορμή, η αιτία που αυτοί οι άνθρωποι ξεσπιτώνονται και που καταλήγουν όπως καταλήγουν, αυτοί στο 98% είναι αλλοδαποί. Γιατί το καταγγέλει κανένας φορέας αυτό? Οι ίδιοι που καταγγέλουν ως ρατσιστές τους Έλληνες, τους Έλληνες που βουτάνε ας πούμε στα βράχια και στις θάλασσες για να σώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά, τους ρατσιστές, δεν καταγγέλουν ότι αυτή την πίσνα την έχουν αναλάβει αλλοδαποί. Στατιστικά στους 100 είναι 98 είναι αλλοδαποί. Τη στατιστική μπορώ να την κάνω εγώ, γιατί έχω όλα τα συμβάντα. Γιατί λοιπόν εσείς ευαίσθητοι δεν έχετε καταγγείλει το γεγονός ότι αλλοδαποί έρχονται και κάνουν τους νταβατζίδες στους ομοεθνείς τους και καταγγέλλεται μονίμως τους Έλληνες ρατσιστές οι οποίοι με αυτοθυσία πάνε και τους σώζουν όντας θύματα των ομοεθνών τους νταβατζίδων? Αυτή είναι την άποψη, γιατί δεν την εκφράζει κανένας, παιδιά? Γιατί όλοι έχουμε πέσει να κάνουμε χαρακίδι ως χώρα και ως λαός? Για όλα λοιπόν φταίει ο λαός μας, ο κακός, ο ξενόφοβος, ο ρατσιστής, αλλά εγώ διακρίνω ότι ο ελληνικός λαός είναι το μεγαλύτερο θύμα και πρωτίστως είναι το μεγαλύτερο θύμα των ολίγων συμπατριωτών μας, οι οποίοι έχουν καβαλήσει, έχουν ξεφύγει εντελώς. Έχουν ξεφύγει εντελώς στη μανία τους να βλάψουν τη χώρα και τους συμπατριώτες τους. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Αυτά έχω να πω, κυρίες και κύριοι. Τα παρακολουθώ καθημερινά και τα παρακολουθώ εκ των έσω και πραγματικά όχι μόνο θλίβομαι, ανησυχώ. Με μια χώρα που πάει κατά διαόλου και με έναν βοηδολαό με τέτοιες αντιλήψεις, επιτρέψτε μου να πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και που δυστυχώς αυτές οι αντιλήψεις κοινωνούνται και στους επόμενους και στις επόμενες γενιές. Τέτοιου είδους αντιλήψεις κοινωνούνται. Οπότε, αν δεν στηρίξεις το σπίτι σου, το μόνο που θα γίνει, το μόνο σίγουρο, είναι να πες να σε πλακώσει. Και εμείς δεν το στηρίζουμε το σπίτι μας. Το καταγγέλουμε το σπίτι μας συνέχεια. Το βρίζουμε το σπίτι μας. Θα πες να μας πλακώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε ο μοναδικός λαός στην γη, στον πλανήτη γη, που μισούμε τόσο πολύ τη χώρα μας. Που μισούμε τόσο πολύ τις ρίζες μας. Που μισούμε τόσο πολύ τον εαυτό μας. Είμαστε μαζόχες. Είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Και γι' αυτό θα οδηγηθούμε εκεί. Λυπάμαι που το λέω. Αν δεν αλλάξουμε μυαλά, θα οδηγηθούμε στην καταστροφή, στην αυτοκαταστροφή και μετά θα ψαχνόμαστε. Αυτά τα λίγα θέλω να πω για σήμερα, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη έτσι δόση ανησυχίας, όχι μόνο για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και το τι μας περιμένει οικονομικά, αλλά περισσότερο για το τι μας περιμένει ως κοινωνία, με τους ηλίθιους δικούς μας χειρισμούς και όλα αυτά τα νεωτερίστικα που προβάλλονται ως μοδέρνα και προοδευτικά. Δεν είμαι αναγνωριστικό στοιχείο, είμαι ιδιαίτερα προοδευτικό, αλλά όχι από αυτήν την έννοια, στην ταμπέλα, στην πράξη. Να είστε καλά. Ανανεώνω το ραντεβού της εκπομπής για αύριο γύρω στις 12:20, να είμαστε γεροί και να είμαστε πάλι όλοι εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.